του λέει ο Αβραάμ, εσύ απείλευσες τα αγαθά σου στη ζωή σου. Δεν σου χρωστάμε τίποτα. Και λέει ο πλούσιος, τουλάχιστον άσε με να γυρίσω λίγο πίσω, να πω στα αδέρφια μου τι συμβαίνει εδώ, μην έρθουνε και αυτοί εδώ. Η ζωή είναι ωραία. Ο καλός Θεός μας έπλασε για να ζούμε και να είμαστε ευτυχισμένοι. Στο όρος μένω σε κελί και φιλοξενούμε προσκυνητές. Μια μέρα φιλοξενούσε έναν κύριο, ο οποίος καμάρωνε για την κόρη του, που είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο εδώ, γιατρός. Πήρε το πτυχίο της, είχε γνωρίσει και ένα καλό παιδί και ετοιμαζόντουσαν για τον γάμο. Όταν ήρθε η μέρα του γάμου, την παραμονή ανέβηκε η κόρη του σε μια καρέκλα να φτιάξει μια κουρτίνα στο σπίτι και έπεσε νεκρή. Οι γιατροί είπαν αλλεργικό σοκ. Ποιος ξέρει τι άγγιξε. Την άλλη μέρα την εντύσανε νύφη, την εβάλανε στο φέρετρο και όταν την θάβανε ήθελε και το καλό παιδί να πέσει και αυτός μέσα να τον θάψουν με την κοπέλα του. Και απορεί κανείς, τι νόημα είχε η ζωή αυτού του κοριτσιού. Γνώρισα εδώ στην πόλη σας ένα χαριτωμένο αντρόγυνο γεμάτο ευτυχία. Πολύ αγαπημένη, πάρα πολύ αγαπημένη. Και η μητέρα, η κοπέλα έγκυος. Και λέω, πραγματικά, έτσι πρέπει να είναι όλα τα αντρόγυνα. Έτσι ευτυχισμένα, χαρούμενα, να περιμένουν το παιδάκι να έρθει, να ολοκληρωθεί η χαρά τους. Πήγανε την νεαρή γυναίκα στο νοσοκομείο, εδώ, να γεννήσει. Και γέννησε ένα χαριτωμένο αγοράκι, ένα μωράκι, και μαζί με το μωράκι της έπαιλαν και όλα τα σπλάχνα, γιατί είχε ένα καρκίνο τεράστιο και χαροπάλευε. Και να κλαίει ο άντρας της και να μου λέει, Νίκονα, παρακάλεσε το Θεό να πάρει εμένα. Λάθος έκανε. Δεν είναι το κορίτσι μου κακό. Ποτέ δεν είπε κακό για κανέναν. Εγώ είμαι ο κακός. Πες στο Θεό να πάρει εμένα. Τα παιδιά χωρίς πατέρα ζούνε, χωρίς μάνα δεν ζούνε. Πες στο Θεό να πάρει εμένα να αφήσει το κορίτσι μου. Ο καλός Θεός είχε άλλη γνώμη και πήρε την κοπελίτσα. Τι νόημα έχει η ζωή, άμα είναι να τελειώνει έτσι, δεν είναι καλύτερα να μην είχαμε γεννηθεί? Όχι, δεν είναι έτσι η ζωή. Η ζωή είναι όπως ενός νεαρού που γνώρισα, τον άκουσα μάλλον να τραγουδάει, γιατί είχε πολύ ωραία φωνή, έχει πολύ ωραία φωνή, βελούδινη, όμορφη, τραγούδαγε ένα ωραίο τραγούδι. Έχει γνωρίσει μια κοπέλα. Πήγανε και τα στέφανά τους να ευλογηθούν από τον παπά. Όχι μόνο κανονίσανε και πότε θα παντρευτούν, αλλά διάλεξε και την ορχήστρα που θα παίξει στο γάμο του. Διάλεξε και τα τραγούδια που θα τραγουδήσουν στο γάμο του. Ήταν Αθήνα, του δίνει ο πατέρας του λεφτά να πάρει εισιτήριο με αεροπλάνο να έρθει Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο. Και λες, πράγματι έτσι πρέπει να είναι η ζωή.
Το παιδί για οικονομία, αντί να πάρει το αεροπλάνο να έρθει στη Θεσσαλονίκη, επειδή ήταν πιο φθηνό, μπήκε στο τρένο, ερχόμενο για Θεσσαλονίκη, έγινε μια τρομερή σύγκρουση στα Τέμπη και κάηκαν και σκοτώθηκαν και κομματιάστηκαν 57 άτομα. Μέσα σε αυτά και το 23χρονο αυτό παιδί. Και την ημέρα του γάμου κάνανε το μνημόσυνο. Τι νόημα έχει μια τέτοια ζωή? Γιατί να ζει κανείς? Προσέξτε. Όταν είπανε στο Χριστό, πέθανε ο φίλος ο Λάζαρος, ο Χριστός δεν τους παρηγόρησε, δεν τους είπε είναι καλά εκεί που πήγε. Τι έκανε? Τον ανέστησε και τον εξανάφερε εδώ, πάλι, εδώ, σε τούτη τη ζωή. Όταν άλλη φορά είδε μία χείρα να πηγαίνει να θάψει το μοναδικό της παιδί και συνάντησε ο Χριστός στην κηδεία, δεν τους παρηγόρησε, δεν τους είπε μη στενεχωριέστε, γλίτωσε από τα βάσανα αυτού εδώ του κόσμου, είναι καλύτερα εκεί που πήγε. Όχι, δεν είπε τίποτα τέτοιο. Τι έκανε? Το ανάστησε το παιδί και το ξανάφερε πάλι εδώ, εδώ, σε τούτο τον κόσμο. Επειδή ο Θεός δεν θέλησε τον θάνατο. Σε αυτό είναι ξεκάθαρος ο λόγος του. Θεός θάνατον ουκ επίησε. Σοφία Σιράχ, κεφάλαιο 1, στίχος 13. Ο Θεός δεν έφτιαξε τον θάνατο. Τον επέτρεψε, όπως λέει η Εκκλησία, ή να μη το κακόν αθάνατον γέννηται. Για να μην γίνουν και οι εγκληματίες και οι δολοφόνοι, αυτοί που ματοκυλίδουν τον κόσμο, για να μην γίνουν αθάνατοι. Ο θάνατος είναι κάτι ξένο. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει. Τι λέμε στην νεκρόσιμη ακολουθία? Ήμι, ίον αγώνα έχει η ψυχή, αλίμον, αλίμον, τι αγώνα έχει η ψυχή χωριζομένη του σώματος, όταν κόβεται, όταν αποχωρίζεται από το σώμα. Πόσο δακρύει τότε και ούχ υπάρχει ο λέον αυτήν. Κλαίει η ψυχή, αλλά δεν υπάρχει αυτός που θα την ελεήσει αυτή τη στιγμή. Προς τους αγγέλους τα αώματα ρέπουσα, άπρακτα καθηκετεύει. Γυρνάει τα μάτια στους αγγέλους να την βοηθήσουν και δεν γίνεται τίποτα. Προς τους ανθρώπους τα σχήρα σε εκτείνουσα και ούκει να βοηθώ. Απλώνει τα χέρια φωνάζοντας στους ανθρώπους και δεν μπορεί κανείς να τον βοηθήσει τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Ο θάνατος είναι εχθρός της ζωής και πρέπει να φύγει από τη μέση. Ο ίδιος ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι η ζωή». Επομένως ο θάνατος είναι εχθρός όλων και του Χριστού. Ή ο Χριστός θα υπάρχει ή ο θάνατος θα υπάρχει. Γιατί είναι το αντίθετο του Χριστού. Είναι εχθρός όλων. Και αυτό το λέει ξεκάθαρα πάλι ο Λόγος του Θεού. Έσχατος, εχθρός, καταργείται ο θάνατος. 1 προς Κορινθίους, κεφάλαιο 15, στίχος 26. Είναι εχθρός μας ο θάνατος. Αν όμως είναι έτσι, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε κάτι παράξενο. Γιατί κάποιοι θέλανε να πεθάνουν. Από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού μέχρι τώρα, από τον Απόστολο Παύλο, επιθυμώ, αναλύσε, θέλω να πεθάνω. Και αλλού λέει, εμεί το αποθανήν κέρδος. Εγώ αν πεθάνω θα βγω κερδισμένος. Γιατί? Έχουμε ένα καταπληκτικό περιστατικό μιας παρέας πρώτων χριστιανών που συλληφθήκανε
και τους βάλανε φυλακή. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και δύο φιλεναδούλες, 20-19 χρονών, νεαρά κορίτσια. Και η πιο μικρή ήταν έγκυος. 20χρονη άφησε όνομα. Γιατί μόλις είχε γεννήσει. Και τι ζητάγανε οι κυβερνώντες, οι πολιτικοί της εποχής εκείνης, να προσφέρει απλώς μια θυσία σε άλλους θεούς. Και η κοπέλα, η νεαρή μάνα, δεν το έκανε. Να πηγαίνει στη φυλακή ο πατέρας της και να κλαίει. «Δεν λυπάσαι τα άσπρα γένια μου. Λυπήσου το πορό που δεν θα γνωρίσει η μάνα». Λέει η τρομερή αυτή η ιστορία, συγγραφής από αυτόπτη μάρτυρα, τα στήθια της έσταζαν γάλα. Όχι. Προτιμώ να πεθάνω για τον Χριστό. Η άλλη πιο μικρή, η Φιλικιτάτη, ήταν έγκυος και δεν θα την εκτελούσενε. Γιατί? Γιατί σύμφωνα με το Ρωμαϊκό δίκαιο, το έμβριο είναι αθώο και αφού είναι έγκυος δεν μπορούν να την εκτελέσουν. Θα περιμένουν να γεννήσει για να τη σκοτώσουν μετά. Και να κλαίει και να παρακαλάει. «Σας παρακαλώ προσευχηθείτε να γεννήσω απόψε για να πεθάνω κι εγώ αύριο μαζί σας». Και προσευχηθήκανε, λέει ο συγγραφέας, όλοι, γέννησε και την άλλη μέρα τις ρίξανε στα θηρία όλους. Και έχει κάτι καταπληκτικές περιγραφές το ιστορικό. Όταν πετάξανε τις κοπέλες στα θηρία και ορμάει ένα σταύρος και τις καρφώνει με τα κέρατα, έπεσε κάτω η πρώτη, η Βιβία Περπέτουα, το Φεβρουάριο γιορτάζει, σηκώθηκε το φουστάνι της και φάνηκε το πόδι της γυμνό και τράβηξε με το χέρι το φουστάνι να σκεπάσει τα πόδια της. Την σκοτώνανε, πέθαινε και αυτή σκεφτότανε μη σκανδαλίσει κάποιους που θα δούνε γυμνό το πόδι της. Συγκρίνεται την με τις σημερινές νεαρές. Εκτελέστηκαν και πεθάναν όλοι. Γιατί τέτοια χαρά και επιθυμία να πεθάνουνε? Υπάρχει και ένας Μητροπολίτης, επίσκοπος Αντιοχίας. Εάν δεν τον είχαν συλλάβει, δεν θα είχαν μάθει ποτέ ότι υπήρξε αυτός ο άνθρωπος. Γεννημένος συγγραφέας. Τον πήρανε από την Συρία να τον πάνε στη Ρώμη να τον εκτελέσουν. Κινητοποιήθηκαν όλοι οι χριστιανοί από όπου θα περνούσε για να τον εκλυτώσουν. Και αυτός έγραψε μερικά μικρά γράμματα. Να τα διαβάσετε όλοι. Είναι πολύ μικρά. Και να τους λέει, «Μην με εμποδίζετε να γεννηθώ». Και όταν τον φτάσανε ως την Ρώμη και τον ρίξανε στα θηρία και τα θηρία άρχισαν να τον εκοματιάζουνε, τον ακούσανε να λέει, «Τώρα αρχίζω να ζω». Για να φτάσουμε μέχρι σήμερα, σε αυτόν τον φοβερό Ιωσήφ, τον ησυχαστή, τον γέροντα του μεγάλου Εφραίμ της Αριζόνας. Μας καλεί, λέει ο γέροντας, και τους λέει όλο χαρά, μου είπε η Παναγία, τον 15 Αύγουστο, στη γιορτή της, θα με πάρει. Εμείς στεναχωρηθήκαμε, λέει ο γέροντας, δεν του είπαμε τίποτα. Έρχεται ο 15 Αύγουστος, αρχίζει η ολονυχτία, ξημερώνει και ο γέροντας Ιωσήφ ζούσε ακόμα και απορούσε. Πού είναι η Παναγία, αφού είπε θα με πάρει σήμερα? Και στεναχωριότανε. Τον είδα, μου λέει ο γέροντας, ότι στεναχωριότανε και του λέω, «Γέροντα, μην ανησυχείς, μην στεναχωριέσαι, θα κάνουμε όλοι κομποσκινάκι και θα φύγεις». Εγώ είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα. Εμείς λέμε, κάνε κανένα κομποσκίνι να γίνω καλά, να μην πεθάνω. Και εκείνοι κάνανε κομποσκίνι, σκορπιστήκαμε, λέει, στα βράχια και κάναμε κομποσκίνι για να πεθάνει.
Μας φωνάζει, λέει, ο Εφραίμ της Αριζόνας και μας λέει, φεύγω. Κάτι έβλεπε και είχε γεμίσει το πρόσωπό του όλο χαρά. Φεύγω. Αναχωρώ. Ευλογείτε. Τι συμβαίνει? Εάν ο θάνατος είναι κάτι τόσο φοβερό και φρικτό, τότε αυτοί που αναφέραμε πιο πριν, γιατί θέλανε να πεθάνουν? Τι δεν έχουμε καταλάβει που εκείνοι το κατάλαβαν? Ένα πράγμα. Πώς? Δεν έχει τέλος η ζωή μας. Αυτό είναι κάτι που λίγο το σκεφτόμαστε και ακόμα λιγότερο το καταλαβαίνουμε, ότι από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να υπάρχουμε, θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Απλώς αλλάζει μορφή ο τρόπος που υπάρχουμε. Αλλιώς υπάρχουμε μέσα στη κοιλιά της μάνας μας, αλλιώς μετά. Είδα στο ίντερνετ ένα πολύ χαριτωμένο διάλογο δύο εμβρίων μέσα στην κοιλιά της μάνας τους. Και λέει το ένα, πιστεύεις στη ζωή μετά τη γέννηση? Και το άλλο απαντάει, φυσικά, τι ρωτάς? Μπορεί να είμαστε εδώ για να ετοιμαστούμε για κάπου αλλού. Ανοησίες, λέει το πρώτο εμβρίο. Δεν υπάρχει ζωή μετά το τοκετό. Τι ζωή θα ήταν αυτή? Το δεύτερο λέει, δεν ξέρω, αλλά μπορεί να υπάρχει περισσότερο φως από ό,τι υπάρχει εδώ. Ίσως να περπατάμε με τα πόδια μας, να τρώμε με το στόμα μας. Μπορεί να έχουμε περισσότερες αισθήσεις που δεν καταλαβαίνουμε. Το πρώτο λέει, αυτά είναι ανοησίες. Το περπάτημα είναι αδύνατο. Και τι να τρώμε με το στόμα μας, αφού ο εμφάλιος λόρος μας τρέφει. Οπότε η ζωή μετά τη γέννηση αποκλείεται. Δεν είναι τόσο μεγάλο για να φτάνει. Το δεύτερο όμως επέμενε. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι και ίσως είναι διαφορετικό από ό,τι είναι εδώ. Ίσως να μην χρειάζεται πια αυτό το καλώδιο. Και το πρώτο απαντάει πάλι, ανοησίες. Και να, αν υπάρχει ζωή, τότε γιατί δεν ήρθε κανείς από εκεί εδώ να μας πει πώς είναι? Η ζωή είναι εδώ. Μετά θα είναι σκοτάδι. Δεν ξέρω, λέει το έμβριο, αλλά σίγουρα θα συναντήσουμε τη μητέρα μας. Μητέρα, πιστεύεις στη μητέρα? Αυτό είναι γελίο. Αν υπάρχει μητέρα, πού είναι τώρα? Το δεύτερο λέει, είναι παντού, γύρω μας. Είμαστε μέσα σε αυτήν. Μέσα τη ζούμε. Χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχαμε. Και λέει το πρώτο, εγώ δεν τη βλέπω και αφού δεν τη βλέπω δεν υπάρχει. Και λέει το δεύτερο, μερικές φορές όταν κάνεις ησυχία και συγκεντρωθείς, μπορείς να ακούσεις πραγματικά τη φωνή της να τραγουδάει. Νιώθω το χέρι της να μας χαϊδεύει και να μας φωνάζει και να μας περιμένει. Είναι λογικό. Όταν ήμασταν μέσα στη μήτρα της μητέρας μας, ήμασταν χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, δεν μας απασχολούσε τίποτα, κάποιος μας ζέστηνε, μας τάιζε. Λογικό είναι να μην θέλαμε να φύγουμε από αυτή την ασφάλεια και τη σιγουριά. Και όμως, ήρθε η ώρα, που στριμωχτήκαμε, πιεστήκαμε, πονέσαμε, κλάψαμε και με φωνές και κλάματα, μέσα από ένα στενό πέρασμα, βρεθήκαμε εδώ, σε τούτη τη ζωή. Και εδώ είμαστε χαρούμενοι και εδώ είμαστε ευτυχισμένοι και από εδώ δεν θέλουμε να φύγουμε. Θα έρθει πάλι η ώρα και πάλι με κλάματα, με φωνές, πάλι μέσα από ένα στενό πέρασμα του τάφου, θα συνεχίσουμε στο επόμενο στάδιο της ζωής μας. Να είστε σίγουροι ότι όπως τώρα κανείς μας δεν θέλει να ξαναμπεί μέσα στα σκοτεινά υγρά της μήτρας και
Και ας μας άρεσε τότε εκεί, έτσι και όταν από εδώ γεννηθούμε στο μετά, κανείς μας δεν θα θέλει να ξανάρθει εδώ και ας μας αρέσει τώρα εδώ. Από τη στιγμή που θα αρχίσουμε να υπάρχουμε, δεν θα πάψουμε να υπάρχουμε. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το πιστεύουμε, δεν το πιστεύουμε, είμαστε αθάνατοι. Πεθαίνουμε μόνο όταν αποκοβόμαστε από εκείνον που είπε «Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση». Μου έχει κάνει εντύπωση. Ερχόμαστε σε επαφή με Αγίους. Δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους που δεν κοιμηθήκανε εν Χριστώ, που δεν κοιμηθήκανε χριστιανικά. Και αυτό είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον με τρομοκρατεί. Πού πήγανε αυτοί που δεν κοιμηθήκανε χριστιανικά? Γιατί δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους? Γιατί μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μόνο με τους Αγίους? Δεν εννοώ τους Αγίους, όσους κοιμηθήκανε εν Χριστώ. Ξέρω την περίπτωση μιας γυναίκας, Κατερίνα. Ευλαβέστατη χριστιανή, σε ένα νησί, δεν ήξερε πολλά-πολλά, εκκλησιαζότανε κανονικά. Είναι αυτή η μάνα, είχε αρκετά παιδιά και ζούνε. Αρρώστησε βαριά και πέθανε. Υπάρχουν δύο πιστοποιητικά θανάτου. Ένα από το νοσοκομείο, από τους γιατρούς, πέθανε και την πήρανε στο νησί, και ένα από το γιατρό του νησιού, το νοσοκομείο της περιοχής της. Με κλάματα στο σπίτι, ξενυχτούσανε το νεκρό. Και αυτή η κυρία Κατερίνα βρέθηκε στη Βασιλεία των Ουρανών, μέσα σε ένα απέραντο λευκό φως, παραλίπου. Και εκεί της έγινε μια παράξενη υποδοχή. Την υποδέχτηκαν μια ευσεβής και θεοσεβής μοναχή, σακουστή για την αρετή της όσο ζούσε, και ένας αγαθούλης άντρας, που εδώ κάτω στον κόσμο, λόγω της αγαθότητάς του, τον περιγελούσανε, τον κοροϊδεύανε, σπάγανε πλάκα, και τα παιδιά, αντιγράφοντας τους γονείς τους, του πετάγανε ντομάτες και λαχανικά. Πεθαίνοντας όμως η νεαρή η μάνα, βρίσκεται με τον Παρμπαθανάση στον Παράδεισο. Τον υποδέχθηκαν, λέει ο πνευματικός στον οποίο τα είπανε αυτά, ένας επίγειος άγγελος η μοναχή και ένας μάρτυρας ο Παρμπαθανάσης. Και λέω μάρτυρας γιατί μαρτύριο υπήρξε η ζωή του πάνω στη γη. Και αφού η ευλογημένη Κατερίνα απείλαυσε ότι ζούσε εκεί, ζήτησε να παραμείνει για πάντα εκεί. Η απάντηση της μοναχής ήταν «Δεν εξαρτάται από μας. Θα σε πάμε στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας». Παραλείπω. Της λέει η Καλογριά, η μοναχή. Βλέπεις όλα αυτά τα καντήλια. Πραγματικά είδα μέτρητα καντήλια. Και της έδειξε κάποιο μέσα σε όλα αυτά και της λέει «Βλέπεις, είναι γεμάτο λάδι ακόμα. Δεν ήρθε λοιπόν ο καιρός σου. Αλλά αφού επιμένεις, πάμε στον Κύριο Ιησού Χριστό, το δίκαιο κριτή». Την επήγανε και της λέει ο Κύριος, παραλείπω τις περιγραφές, θα γυρίσεις πίσω. Βρεθήκαν έξω από το παλάτι, την επιστρέφανε η μοναχή και ο Παρμπαθανάσης, άκουγε φωνές αρχαγγέλων να ψάλουνε το Πάτερ ημών. Τελείωναν και ξανάρχιζαν, τελείωναν και ξανάρχιζαν. Τώρα που φεύγεις και επιστρέφεις πίσω, της είπε η μοναχή να μάθεις και το πιστεύω. Γιατί μέσα σε αυτό κρύβεται η ουσία και η αλήθεια της πίστεώς μας. Και εκεί η κυρία Κατερίνα, σε αυτό το σημείο, ανοίγει τα μάτια της και ενώ με τα χείλη της έλεγε «Πιστεύω εσένα Θεό, πιστεύω εσένα Θεό», σηκώνεται μέσα από το φέρετρο, φωνάζοντας «Πιστεύω εσένα Θεό», πετώντας τα λουλούδια από πάνω της, «Πιστεύω εσένα Θεό». Φαντάζεστε τι έγινε. Από αλλού φύγανε οι συγγενείς, από αλλού λιποθυμούσαν άλλοι, από αλλού τρέχανε φωνάζοντας οι υπόλοιποι. Εκείνη σηκώθηκε, πέταξε τα λουλούδια από πάνω της και αφού έψαλε το Χριστός Ανέστη, άρχισε να φωνάζει. «Ελάτε να σας διηγηθώ». Γνώρισα
έναν χαριτωμένο άνθρωπο, ο οποίος ζει στην Αθήνα και περιποιείται τη μητέρα του, η γιαγιά. Η κόρη του σπουδάζει στην Πάτρα. Ο πατέρας του έχει κοιμηθεί. Μια μέρα μου λέει, χτυπάει το τηλέφωνο μέσα στη νύχτα. Κοιτάζω, ήταν η κόρη του από την Πάτρα. Τρόμαξε ο άνθρωπος. Τέτοια ώρα μην έγινε κανένα ατύχημα. Πηγαίνει, σηκώνει το τηλέφωνο, του λέει η κόρη του, «Μπαμπά, η γιαγιά είναι καλά?» «Καλά είναι, κορίτσι μου. Είσαι σίγουρος?» «Πηγαίνω», λέει, «στο κρεβάτι, βλέπω τη μάνα μου κοιμότανε». «Ναι, κορίτσι μου, κοιμάται, εδώ είναι». «Είσαι σίγουρος?» «Τι έπαθες εσύ», λέει. «Είδα τον παππού στον ύπνο μου και μου είπε, η γιαγιά σου είναι πάρα πολύ καλά, είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι εδώ που είμαστε, και να πεις στον πατέρα σου να μη στεναχωριέται». «Τι λες, κορίτσι μου, εδώ είναι η μάνα μου ακόμα». «Μπαμπά, πήγαινε δες». Πηγαίνει, κοιμότανε, λέει. «Τι σκουντάω?» Είχε πεθάνει. Φιλοξένησε έναν από την Αθήνα. Μια μέρα μου λέει, είναι ταξιτζής. Παίρνω από το Ελευθέριος Βενιζέλος μια κοπέλα και την πηγαίνω να την πάω σπίτι της. Πολύ χαριτωμένη, έξυπνη, και το μυαλό της έκοβε. Πραγματικά χάρηκα όλη τη συζήτηση. Φτάσανε, ας μην πω σε ποια περιοχή της Αθήνας, ανοίγει η κοπέλα τη τσάντα, λέει, μια στιγμή περίμενε να φέρω τα λεφτά. Κατεβαίνει κάτω, μου λέει ο άνθρωπος, περιμένω, την είδε που μπήκε στο σπίτι και περίμενε. Περίμενα. Τι έγινε, με ξέχασε? Κατεβαίνει, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει μια γυναίκα. «Δεν μου φαινόταν και καλά», μου λέει. Λέει, «Ορίστε, κυρία, τι θέλετε?» «Συγγνώμη», λέει, «τίποτα. Θέλω τα λεφτά, το αγόγι για την κόρη σας που έφερα από το αεροδρόμιο». Βάζει μια φωνή η γυναίκα, κάνει μια στροφή, μπαίνει μέσα. Τρόμαξε, μου λέει ο άνθρωπος. «Τι της είπα? Μην φοβήθηκε, μην έπαθε τίποτα η γυναίκα». Και μπήκε μέσα, την ακολούθησε. Μπαίνοντας μέσα, η γυναίκα είχε πέσει σε ένα καναπέ και σπάραζε και έπεσε πάνω στον άντρα της, ο οποίος του λέει, του ταξιτζή θυμωμένος, «Τι της είπες, Χριστιανέ μου? Δεν μας αφήνεις κι εσύ σήμερα, μέρα που είναι?» «Συγγνώμη, κύριε», λέει εκείνος, «δεν θέλω τίποτα. Τα λεφτά, επειδή έφερα την κόρη σας από το αεροδρόμιο και φεύγω». «Ποιον έφερες από το αεροδρόμιο?» «Την κόρη σας που μπήκε τώρα, πριν από λίγο, τη Σοφία». Ο άντρας γυρνάει το κεφάλι του. Γυρνάω κι εγώ, μου λέει, το κεφάλι μου και βλέπει ένα μεγάλο δίσκο με κόλυβα και απάνω τη φωτογραφία της κοπέλας. Προσέξτε, δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που πιστεύουν, γιατί εγώ ποτέ δεν πίστευα. Πάντα με παραξενεύουν οι άνθρωποι που πιστεύουν. Γιατί να το πιστέψει? Γιατί να το δεχτεί? Ότι είχε πεθάνει πριν χρόνια. «Με συγχωρείτε, κύριε», του λέει, «έχουμε ξανασυναντηθεί ποτέ?» Ο άνθρωπος του λέει, «Όχι. Εάν αυτή που έφερα από το αεροδρόμιο δεν είναι η κόρη σου, η Σοφία, πώς θα μπορούσα εγώ τώρα να ξέρω ότι εσύ και ο ξάδερφός σου ετοιμάζετε επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια στη Λευκάδα? Από πού θα μπορούσα να το ξέρω? Έχουμε ξαναγνωριστεί? Εάν αυτή που έφερα δεν είναι η κόρη σου, η Σοφία, από πού θα μπορούσα να ξέρω ότι η γυναίκα σου τώρα τακτοποιεί περιουσιακά τη στοιχεία στο νησί?» «Ας μην πω ποιο νησί. Με συγχωρείτε», λέει. Του δίνω, λέει, μια, κάνει στην άκρη και μπαίνω μέσα φωνάζοντας, «Σοφία, κορίτσι μου, Σοφία». Ανοίγω το ένα δωμάτιο, ανοίγω το άλλο δωμάτιο, ανοίγω το άλλο δωμάτιο. Όλο το σπίτι άδειο. Και μετά, στο μνημόσυνο, όλοι απορούσανε ποιος ήταν αυτός ο ξένος που έκλαιγε τρέμοντας περισσότερο και από τους γονείς της κοπέλας. Από αυτά τα λίγα που είπα, βλέπουμε ότι η ζωή συνεχίζεται. Αλλά πώς είναι η ψυχή μετά? Πώς είναι
η ζωή μετά τον τάφο. Προσέξτε, ο άνθρωπος διατηρεί τη μνήμη του. Θυμόμαστε τα πάντα. Την αυτοσυνειδησία του. Ξέρει ποιος είναι. Λέει κάποιος, πέθανε και αισθανόμουν ότι είχα τα χέρια μου. Ότι είχα σχήμα. Διατηρούμε τα χαρακτηριστικά μας. Αυτά που έχουμε εδώ θα έχουμε και εκεί. Όταν είχα πάει στη Μυτιλίνη το 72, ακόμα ο Άγιος Ραφαήλ και η Αγία Ρινούλα δεν είχε γίνει το μοναστήρι που είναι τώρα, ήταν στο χώμα μέσα στο κούπι τα κοκαλάκια της. Όλοι περιγράφανε τον Άγιο Ραφαήλ με τις ίδιες λέξεις. Ψηλός, ομορφάντρας, με γκριζοπά γένια και μεγάλα, όμορφα, γκρίζα μάτια. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Έτσι τον περιγράφανε όλοι. Αυτό το περιγράφει και το Ευαγγέλιο. Αλλά επειδή έχουμε συνηθίσει να ζούμε σαν κοιμισμένοι, κολυμπώντας μέσα στο ίντερνετ, αντί να μαζέψουμε το μυαλό μας στη θέση του, το έχουμε χάσει εντελώς και ζούμε σαν ζόμπι, αφηρημένοι, αλλού το σώμα, αλλού το μυαλό, έτσι διαβάζουμε και το Ευαγγέλιο, χωρίς να προσέχουμε. Τι λέει ο Χριστός στη παραβολή του πλούσιου και του Λαζάρου? Πεθάνανε και οι δυο. Ο πλούσιος βασανιζόταν στην κόλαση, ο Λάζαρος στην αγκαλιά του Αβραάμ. Λέει ο πλούσιος που κεγότανε στον Αβραάμ, στείλε τον Λάζαρο να μου στάξει λίγη δροσιά στα χείλη γιατί καίγομαι. Του λέει ο Αβραάμ, εσύ απείλευσες τα αγαθά σου στη ζωή σου. Δεν σου χρωστάμε τίποτα. Και λέει ο πλούσιος, τουλάχιστον άσε με να γυρίσω λίγο πίσω, να πω στα αδέρφια μου τι συμβαίνει εδώ, μην έρθουνε και αυτοί εδώ. Και απαντάει ο Αβραάμ, έχουνε την Αγία Γραφή και τους Αγίους, ας μάθουνε από εκεί τα αδέρφια σου. Τι βλέπουμε εδώ? Εκατομμύρια είχανε πεθάνει άλλοι. Κι όμως ο πλούσιος γνώρισε τον φτωχό που ήταν έξω από την πόρτα του σπιτιού του και δεν του δίνει σημασία. Να τι μας λέει ο Χριστός εδώ? Ότι ο φτωχός είχε τα χαρακτηριστικά του. Πλούσιος είχε τη μνήμη του. Θυμήθηκε τα αδέρφια του. Άνθρωπος με παρακάλεσε να προσεύχομαι, να προσεχόμαστε γιατί η γυναίκα του ήταν άρρωστη. Είχε τρεις γιους. Ο μικρός ο Δημητράκης, ήταν 9 χρονών, δεν ήταν πολύ μικρό, 9 χρονών. Πεθαίνει η γυναίκα για την οποία προσευχόμασταν. Και λέει μια μέρα ο μικρός τον μπαμπά του, ζούνε ακόμα, τώρα που μιλάμε. Μπαμπά, ήρθε η μαμά και με πήρε και έλαμπε και πήγαμε εκεί που μένει. Πού, ρωτάει ο πατέρας. Σε ένα μέρος με δέντρα, λουλούδια, σπίτια, ένα ήταν δικό της με κήπο που τον πότιζε και είχε και πουλάκια. Μου λέει ο πατέρας, δεν το πίστεψε. Ορφανό έμεινε, η μάνα του πέθανε, παρηγοριέται με όνειρα. Είδες, λέει στο 9χρονο, ότι η μαμά είναι καλά. Γι' αυτό και εσύ να μην στεναχωριέσαι. Την άλλη μέρα το ίδιο. Την παράλληλη πάλι το ίδιο. Οπότε άρχισε και ο άνθρωπος να παραξενεύεται και να τον ρωτάει. Έχει βουνά? Όχι, είναι όλα ίσια. Έχει ήλιο? Όχι. Αλλά είναι όλα πολύ φωτεινά. Ο άνθρωπος με τον οποίο μίλησα πριν κάνα μήνα δεν ήξερε τι να πει. Μπαμπά, η μαμά με πήγε εκεί που ήταν η γιαγιά και ο παππούς. Και έλαμπαν πιο πολύ από τη μαμά. Και είχαν μεγαλύτερο σπίτι. Ήταν μακριά, ρωτάει. Όχι. Τι ρούχα φοράνε? Άσπρα. Τι παπούτσια φοράνε? Δεν μπορείς να τα δεχτείς. Γιατί να τα δεχτείς? Και ρώταγε ο άνθρωπος. Δεν φαίνονται τα παπούτσια γιατί είναι μακριά τα ρούχα. Τι χτένεις μα έχει η μαμά? Δεν φαίνεται γιατί το πρόσωπο λάμπει πολύ. Αυτό επί 10 μέρες. Επί 10 μέρες. Είναι και άλλοι εκεί? Ναι. Τι λένε? Δεν ακούω τις φωνές τους. Αρχίσουν τα παράξενα. Μπαμπά, η μαμά δεν έχει σημάδια στην κοιλιά της. Η γυναίκα είχε καρκίνο και της είχαν κάνει εγχειρήσεις. Τον ερωτάω το μικρό, είδε στην κοιλιά της?
Όχι, μπαμπά μου, το είπε εκείνη. Αυτό να το προσέξουν όσοι είναι αγιογράφοι και κάνουν εικόνες. Όταν αγιογραφείτε αγίους, δεν θα τους κάνετε με σωματικά ελαττώματα που είχαν εδώ. Μην αγιογραφείτε αγίους με γυαλιά. Αν και εκεί που πήγαν έχουν ανάγκη με τα γυαλιά τους, καλύτερα να μην πηγαίνανε και καλύτερα να μην πάμε κι εμείς. Ούτε να καταλήξετε να κάνετε αγίους με ακουστικά. Μια μέρα, του λέει το παιδί, «Μπαμπά, η γιαγιά η Σταυρούλα είναι πιο ψηλή από τον παππού». Εδώ λέει τα χρειάστηκα. Αλλά πάλι σκέφτηκα, μπορεί να είχε δει καμιά παλιά φωτογραφία και η γιαγιά να φαινόταν πιο ψηλή από τον παππού. «Ναι, αγόρι μου, μπαμπά, έχουν μαζί τους και ένα παιδάκι». «Πώς ήταν?» «Πιο κοντό από μένα», λέει ο Δημητράκης. «Με λαχρινό, με μαύρα μαλλιά». Ο άνθρωπος μου το λέει, κόντεψε να λιποθυμήσει. Του περιέγραφε τον αδερφό του. Ο μικρός περιέγραφε τον θείο του, τον αδερφό του πατέρα του που δεν τον είχε δει ποτέ. Είχε πεθάνει πριν γεννηθεί ο μικρός. Μου λέει ο πατέρας του, ούτε εγώ δεν θυμάμαι τον αδερφό μου. Όταν πέθανε ο αδερφός μου, ήμουν και εγώ μικρός. Και το επιβεβαιώνει η αδερφή του. Αυτός που περιγράφει είναι ο Λουκάς, ο αδερφός σου, που πέθανε όταν εσύ ήσουν μικρός. Υπάρχει ένα ωραίο έργο, να το δείτε. «Heaven is for real». Είναι κρίμα να τα ξέρουν αυτά οι προτεστάντες, που ξέρουμε να τους περιποιούμαστε, και να μην τα ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Όχι να τα πιστεύουμε, να τα γνωρίσετε από τώρα, όχι στην άλλη ζωή. Από τώρα, να το δείτε το έργο. «Heaven is for real». Η περίπτωση ενός Αμερικανού πάστορα που πέθανε το αγοράκι του, ένα πεντάχρονο. Ζούνε ακόμα οι άνθρωποι. Για να δείτε πως όταν πάμε εκεί, δεν θα γνωρίσουμε μόνο αυτούς που έχουμε δει εδώ, αλλά και όσους δεν έχουμε ξαναδεί, θα καταλάβουμε ποιοι είναι. Πήγαμε μια μέρα στον Άγιο Νεκτάριο, μου λέει ο άνθρωπος, βάζει το παιδάκι το αυτί του στον τάφο του Αγίου, όπως συνηθίζουν, για να ακούσουν τι ακούνε στον τάφο, και βλέπει τον Άγιο Νεκτάριο που το παίρνει και το πάει στη μητέρα του. Και η μητέρα λέει, το παιδί ξαφνιάστηκε. Προσέξτε αυτή τη λεπτομέρεια, δεν θα μπορούσε ποτέ να τη φανταστεί ένα 9χρονο. Γιατί ξαφνιάστηκε η μητέρα? Γιατί δεν το πήρε εκείνη αυτή τη φορά? Της το πήγε ο Άγιος Νεκτάριος στο παιδί της και η μητέρα τα χάσε. «Με πήρε», λέει ο Δημητράκης, «αγκαλιά». Δεν το είχε ξαναγκαλιάσει άλλη φορά το παιδάκι, αλλά αυτή ήταν η τελευταία φορά. Του έδωσε συμβουλές και του είπε, «Τώρα πήγαινε». Και βρέθηκε πάλι στο τάφο. Κοιτάξτε, μη μας σκανδαλίζουν αυτές οι περιγραφές. Ότι είχε σπίτια, είχε λουλούδια, είχε πουλάκια που κελαϊδάγανε. Ένας Θεός ξέρει πώς είναι, και κάποιοι που έχουν πάει και έχουν ξαναγυρίσει. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε, μας τα λένε με εικόνες που αναγνωρίζουμε. Όλοι χαιρόμαστε τα λουλούδια, τα χρώματα, όλοι χαιρόμαστε τα πουλιά. Δεν θα υπάρχουν τέτοια, ώσπου να γίνει η τελική κρίση. Ούτε καζάνια να μας ανακατεύει ο διάβολος με τις κουτάλες. Μακάρι να ήταν έτσι. Θα ήταν πολύ ωραία, αλλά θα είναι πολύ χειρότερα. Λοιπόν, τι γίνεται μέχρι τότε, τι κάνουν οι ψυχές? Ναι, μεν έχουν μνήμη, ναι, μεν διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους που έχουμε τώρα εδώ, και τι κάνουνε? Αναμονή. Περιμένουνε. Γιατί? Προγεύονται. Γιατί? Τι προγεύονται? Περιμένουνε όλοι τα σώματά τους. Περιμένουμε, λέει ο Απόστολος, την απολύτρωση του σώματος ημών. Γιατί? Γιατί τίποτα δεν μπορεί να κάνει η ψυχή χωρίς το σώμα. Ο Κύριος ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών. Μπορεί να κάνει η ψυχή κάτι χωρίς το σώμα για να σωθεί μόνο η ψυχή? Δεν θα πάνε στον παράδεισο οι ψυχές.
Θα πάει και το σώμα. Δεν θα πάνε στην κόλαση οι ψυχές. Θα πάει και το σώμα. Και τα δυο αγωνίζονται. Λέει ο Χριστός, ήμουνα στη φυλακή και με επισκεφτήκατε, ελάτε στη βασιλεία του πατρός μου. Πώς θα πάει η ψυχή στη φυλακή αν δεν περπατήσουν τα πόδια? Ήμουνα γυμνός και με ντύσατε, πεινασμένος και με ταΐσατε. Πώς θα ταΐσει η ψυχή των άλλων αν δεν απλωθούν τα χέρια? Τι μπορεί να κάνει η ψυχή χωρίς το σώμα? Απολύτως τίποτα. Ούτε θεία λειτουργία, ούτε τίποτα. Τα χείλη του παπά, η γλώσσα του παπά θα μιλήσουν για να γίνει το ψωμί και το κρασί σώμα και αίμα και να κοινωνήσουμε και να ζήσουμε. Και όπως πολλές φορές η ψυχή παρασέρνει το σώμα στην αμαρτία, έτσι πολλές φορές και το σώμα παρασέρνει την ψυχή στην αμαρτία. Και τα δυο λοιπόν θα πάνε στον παράδεισο. Θα πάμε με την ψυχή και με το σώμα. Και τα δυο θα πάνε στην κόλαση. Και η ψυχή και το σώμα. Λέει ο Απόστολος, δι το φθαρτόν τούτο πρέπει, αυτό εδώ που φθείρεται το σώμα, ενβύσσεται αφθαρσία. Το θνητό τούτο ενβύσσεται αθανασία. Πάντες ζωοποιηθήσονται. Και λέμε, προσδοκώ, ανάσταση νεκρών. Όλοι λοιπόν τώρα περιμένουν τα σώματά τους. Δεν είναι ακόμα στον παράδεισο, ούτε οι Άγιοι. Δεν είναι στην κόλαση, ούτε η μεγαλύτερη κολλασμένη αμαρτωλή. Προγεύονται. Αυτοί που είναι να σωθούν, γεύονται από τώρα τη χαρά του παραδείσου. Αυτοί που είναι να κολλαστούν, υποφέρουν από τώρα τους πόνους της κόλασης, αλλά όχι ολοκληρωτικά, περιμένουν και τα σώματά τους. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών σωμάτων. Γι' αυτό, αφού υπάρχουν ακόμα και τα έχουν 400, να προσέξουμε κι εμείς πώς κλαίμε και πώς θρυνούμε όταν μας πεθάνει κάποιος. Δεν γίνεται να μην λυπηθείς. Ένα σκυλάκι να σου πατήσει το αυτοκίνητο, ένα γατάκι να ψοφίσει, ματώνει η καρδιά σου. Πολύ περισσότερο όταν ο δικός σου άνθρωπος. Λέει ο Απόστολος Παύλος στον Απόστολο που διαβάζουμε και στα μνημόσυνα, αδελφοί, ου θέλω η μας αγνοήν περί των κεκοιμημένων ή να μην λυπήσετε ως και οι λυποί ή μη έχοντες ελπίδα. Αδελφοί μου, δεν θέλω να λυπόσαστε για αυτούς που πέθαναν, σαν τους άλλους οι οποίοι δεν έχουν ελπίδα. Δεν λέει να μην λυπάστε. Δεν θα λυπάστε σαν τους άλλους που δεν ξέρουν ότι θα ξανααναστηθούμε και θα ξαναβρεθούμε. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση, είναι ένας ιεροκήρυκας παντρεμένος, κοιμήθηκε, βλέπω μια φωτογραφία από την κηδεία του, όλοι φοράγανε μαύρα και μια φοράγε άσπρα. Λέω, καλά, αυτή η παλαβή είναι στα καλά της. Σε κηδεία πήγε και γελάνε και μου λένε, γέροντα, ξέρετε ποια είναι αυτή? Όχι, λέω. Ο κεκοιμημένος ήταν ένας Δημήτρης Παναγόπουλος. Καταπληκτικός ομιλητής. Να ακούσετε όλες του τις ομιλίες στο ίντερνετ. Δημήτρης Παναγόπουλος. Στο φέρετρο και μια με άσπρα δίπλα. Λέω, είναι στα καλά της? Γέροντα, η γυναίκα του είναι. Και της λέει, θα πάω να συναντήσω τον Χριστό για τον οποίο ζούσα όλη μου τη ζωή και τον περίμενα πώς και πώς. Και στη χαρά μου εσύ θα λυπάσαι και θα κλαις, αλίμονός άμα φορέσεις μαύρα. Πού να τολμήσει να βάλει μαύρα? Έγινε αυτό το τρομακτικό δυστύχημα στα Τέμπη. Δείστε στο ίντερνετ την κηδεία του νεαρού. Βλέπω μια κηδεία, ένα άσπρο φέρετρο, άσπρα μπαλόνια όπως έχουν στους γάμους. Τα αδέρφια του, γιατί έχει και αρκετά αδέρφια, να ψάλλουνε το Χριστός Ανέστη, οι λοκατζίδες τραγούδια, γιατί ήταν λοκατζής το παιδί, και να ψάλλουν το Χριστός Ανέστη, να κρατάνε τη φωτογραφία του και να χαμογελάνε. Έτσι πρέπει να γίνονται οι κηδείες των χριστιανών. Ο σταυρός στον τάφο δεν είναι σύμβολο λύπης. Σημαίνει ότι αυτός που είναι εδώ νίκησε. Τώρα νίκησε ο στρατό του Χριστού. Εν τούτο νίκα. Γι' αυτό βάζουμε το σταυρό στους τάφους. Είπαμε τώρα πως οι ψυχές είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση αναμονής, περιμένοντας τα σώματά τους. Η ιστορία δεν έχει τελειώσει ακόμα. Η Δευτέρα Παρουσία δεν έχει γίνει.
Η Ανάσταση των νεκρών δεν έχει γίνει. Η τελική κρίση ακόμα δεν έχει γίνει, να πει ο Χριστός εσείς θα πάτε από εδώ, εσείς θα πάτε από εκεί. Και όλοι είναι σε μια κατάσταση αραμπονής. Τι γίνεται μέχρι τότε? Μέχρι τότε οι κεκοιμημένοι που βρήκαν παρησία, θάρρος στο Θεό, μεσητεύουν στο Θεό, παρακαλάνε το Θεό και βοηθάνε εμάς. Μπορούν να μας βοηθήσουν. Και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε εκείνους που δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε? Ελάχιστα θα σας πω. Πρώτον, 40 λίτουργα. Μνημόνευση στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό προσέφερε ο Χριστός το αίμα Του. Είναι οι άνθρωποι ζωήν έχωσιν και περισσόν έχωσιν. Ποιο είναι το περισσό? Το περισσότερο και από τη ζωή. Είναι η Χριστός ζωή. Μου έκανε εντύπωση πόσο όμορφη είναι η ευχή που διαβάζει ο παπάς όταν βγάζει από το πρόσφορο μερίδες που θα γίνουν σώμα του Χριστού και θα μπουν μαζί με τα υπόλοιπα. Και λέει, απόπλαινον Κύριε τα σαμαρτία στον ενθάδε μνημονευθέντων δούλων σου, ζώντοντε και τεθνεώτων, το αίμα σου το τιμίο, πρεσβείς Παναχράντος Μητρός και πάντων των Αγίων. Πρώτη είπαμε λοιπόν, 40 λίτρο. Δεύτερο, κομποσκήνη. Σε ένα μοναστήρι στο Βόλο, μια καλογριούλα κοιμήθηκε ο πατέρας της. 40 μέρες άρχισε να κάνει κομποσκήνη. Και τότε της φέρνει ο διάβολος στο μυαλό μια φράση από την Αγία Γραφή. Προσέξτε το αυτό. Μην νομίζετε ότι θα σωθείτε αν δεν διαβάζετε την Αγία Γραφή. Και μην νομίζετε ότι θα σωθείτε εάν εξηγείτε την Αγία Γραφή όπως θέλετε. Την Αγία Γραφή την ερμηνεύουν σωστά αυτοί που έχουν το ίδιο μυαλό και το ίδιο πνεύμα και την ίδια ζωή με εκείνους που έγραψαν την Αγία Γραφή. Μόνο αυτοί ερμηνεύουν σωστά την Αγία Γραφή, οι Άγιοι. Ιδάλλως την ερμηνεύουμε κατά τα μυαλά που κουβαλάμε. Τις βάζει λοιπόν ο διάολος στο μυαλό ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή είναι το αγαπημένο βιβλίο του διαβόλου. Αρκεί να την εξηγήσει λάθος. Και πας με την Αγία Γραφή κατά διαβόλου. Και τη φέρνει στο μυαλό της καλογριούλας. Δεν λέει ο λόγος του Θεού, εν το άδει ουκ έστι μετάνοια. Και λέει η καλογριούλα πράγματι. Όπου ήταν να πάει ο πατέρας μου πήγε. Ήταν να πάει στον παράδεισο, πήγε στον παράδεισο. Ήταν να πάει στην κόλαση, πήγε στην κόλαση. Τι κάθομαι τώρα, Κύριε σου Χριστέ, μνήσχητε τη ψυχή του δούλου σου, μνήσχητε και κολοκύθια. Όπου ήταν να πάει, πήγε. Το κελί της είναι από την έξω πλευρά του μοναστηριού. Ένα βράδυ είχε νυχτώσει, είδε κάποιον υπερχόταν με ένα φακό. Κατάλαβε κάποιος καθυστερημένος, αργοπορημένος. Είδε το φως αυτό στο παράθυρό της και προχώρησε προς το παράθυρό της. Κατάλαβε εκείνη ότι θέλει να τη ρωτήσει από πού θα μπει στο μοναστήρι. Φτάνει κάτω από το παράθυρο και είδε ότι το φως κουνιότανε. Δεν ήταν φακός, ήταν ένα φαναράκι. Το σηκώνει και καθώς το σήκωσε, το φως φώτισε το πρόσωπο του πεθαμένου πατέρα της και της λέει, μόνο αυτό είχα και μου το έσβησες. Και έσβησε το φως. Μου λένε οι καλογριές, σήκωσε το μοναστήρι στο πόδι από τις φωνές και από τα κλάματα. Μια εβδομάδα δεν μπορούσαμε να την ηρεμήσουμε. Μόνο αυτό είχα και μου το έσβησες. Κάθε βράδυ θα έχετε δύο χαρτιά. Ένα υπερηγείας και σωτηρίας, ένα υπεραναπαύσεως. Στο υπερηγείας θα έχετε όλους τους ζωντανούς. Υπεραναπαύσεως και κοιμημένους. Για τους ζωντανούς. Κύριε σου Χριστέ, ελέησε τους δούλους σου. Διαβάζεις τα ονόματα και μετά Κύριε σου Χριστέ ελέησε τους, Κύριε σου Χριστέ ελέησε τους, Κύριε σου Χριστέ ελέησε τους. Ένα τριαντατριαράκι, ένα βραχιολάκι. Δεν θα λες σε κάθε κόμπο τα ονόματα, μια φορά θα τα διαβάσετε. Πόση ώρα θα σας πάρει, ένα λεπτό? Και μετά το χαρτί με τους κεκοιμημένους. Κύριε σου Χριστέ, μνήσθητη τις ψυχές των δούλων σου. Διαβάζετε τα ονόματα, γιαγιάδες, παππούδες, κάποιοι που κοιμηθήκαν από αρρώστιες. Και αφού διαβάσετε μια φορά τα ονόματα, μνήσθητη. Ούτε ένα λεπτό δεν θα κάνει. Κάντε το. Εάν δεν τα ζήσετε, δεν θα τα γνωρίσετε. Η πίστη μας δεν είναι λογική, είναι πέρα από κάθε λογική. Τα δεχόμαστε γιατί τα ζούμε. Είπαμε λοιπόν, 40 λίτουργο, προσευχή με κομποσκήνη, μνημόσυνα.
Γιατί να κάνουμε μνημόσυνα? Υπάρχει λογική. Θα κάνεις, λέει, στις 3 μέρες, θα κάνεις στις 9, θα κάνεις στα 40, θα κάνεις το χρόνο. Γιατί? Για να βάζει ο παπάς λεφτά στη τσέπη του. Γιατί? Θα βράσεις, λέει, στάρι. Γιατί να βράσω στάρι? Και άμα βράσω φακί, τι θα πάθει ο πεθαμένος? Εγώ δεν θα το φάω. Προσέξτε το. Εάν δεν τα κάνετε, δεν θα τα μάθετε. Η πίστη μας είναι ζωή. Θα τα ζήσετε για να τα γνωρίσετε. Η λογική τα ξερνάει. Τα ζούμε και ξέρουμε ότι είναι πραγματικότητα. Πέθανε εδώ στις Σέρες ένας παπάς. Ίσως δεν έπρεπε να πω το όνομα της πόλης. Πήγανε, τον εθάψανε. Μετά τις 3 μέρες, πήγανε στον τάφο, στο κημητήρι, να του κάνουν το μνημόσυνο. Είχε ανεμείνει στο σπίτι κάποιες θείες, λέει ο μικρός, και ο μικρός περιμένανε να έρθουν από το κημητήρι για να κεραστούν καφέδες, φουλουράκια. Κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα και κλείνει. Και λέει μία στον μικρό, πήγαινε αγόρι μου κάτω να δεις ποιος ήρθε. Τρέχω, λέει ο μικρός, και βλέπει μέσα από την πόρτα, μέσα στο δωμάτιο, τον πεθαμένο παπά. Βρεχμένον, κάτω είχε γίνει λίμνη στο πάτωμα. Και λέει ο μικρός, παππού, δεν πέθανες? Παππού, τι είναι αυτά, τι νερά είναι αυτά? Και λέει ο πεθαμένος παπάς, να τους πεις ότι τους ευχαριστώ πάρα πολύ για το μνημόσυνο που μου κάνουνε τώρα στον τάφο μου. Και αυτό κάτω δεν είναι νερά, είναι υδρότας αγωνίας από αυτά που πέρασε αυτές τις 3 μέρες. Να τους πεις τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανοίγει την πόρτα, βγαίνει έξω, εξαφανίζεται. Όταν ήρθε από το κημητήρι, λέει, το παιδί, που σήμερα είναι άντρας, δεν έμεινε ούτε ένας που να μην βάλει το δάχτυλό του κάτω στα νερά και να το βάλει στη γλώσσα του. Ήταν αρμυρό, ήταν υδρότας. Σε μια κοντινή μεγάλη πόλη εδώ, μια παντρεμένη, μορφωμένη, πανεπιστημίου και πάνω, και εκείνη και ο άντρας της, πέθανε η μάνα της. Έκανε τα 3 ημέρα, έκανε τα 9 μέρα, δεν είχε σχέση με την εκκλησία η κοπέλα, για το καλό, από παράδοση, έκανε τα κόλληβα. Ένα βράδυ μου λέει, ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι με τον άντρα μου, ο άντρας μου δίπλα, κάτι διάβαζε, εγώ μισοχωμένη κάτω από το σεντόνι και τις κουβέρτες, να χωθώ κι εγώ από κάτω να κοιμηθούμε. Και ακούω την φωνή της μάνας μου, που είχε θαυτεί πριν 40 μέρες. Αναστασία, με ξέχασες. Την άλλη μέρα ήταν τα 40. Ναι, λέει, το είχα ξεχάσει. Δεν το θυμόμουν ότι την άλλη μέρα ήταν τα 40 και δεν θα έκανα μνημόσυνο. Γιατί να το δεχτώ? Πάντα σας είπα, θαυμάζω τους πιστούς. Γιατί να το δεχτώ? Επειδή το άκουσε εκείνη? Γιατί λίγες φορές νομίζουμε ότι κάποιος μας φώναξε και γυρνάμε και δεν βλέπουμε κανέναν? Ναι. Λίγες φορές νομίζουμε ότι ακούσαμε κάτι και κάνουν τα αυτιά μας πουλάκια. Γιατί να πιστέψω ότι πραγματικά της μίλησε η μάνα της, επειδή μου το λέει εκείνη? Να δουλεύει το μυαλό σας. Με νευριάζουν οι πιστοί. Μας έχει χαρίσει μυαλό ο Θεός. Και να δείτε πώς ταπεινώνεται το μυαλό όταν αρχίσετε να τα ζείτε. Πώς ξέρω ότι ήταν αλήθεια και δεν το φαντάστηκε, δεν βγήκε από το υποσυνείδητό της? Λέει, δεν κουνήθηκα, μην καταλάβει τίποτα ο άντρας μου από δίπλα και με αρχίσει στο δούλεμα, γιατί αυτός είναι εντελώς άθεος. Και πετάγεται ο άντρας της από δίπλα τρομαγμένος και της λέει, δεν άκουσες τη μάνα σου που σου μίλησε? Να, πώς ξέρω την αλήθεια? Ναι, η άλλη μέρα ήταν τα 40 και το είχε ξεχάσει. Να, πώς ξέρω ότι αυτή η γυναίκα που είχε πεθάνει πριν 40 μέρες βλέπει? Μπήκε σε αυτή την πόλη, δεν ήρθε Θεσσαλονίκη. Είδε το σπίτι της, μπήκε στο σπίτι της, είδε το διάδρομο, μπήκε στην κρεβατοκάμαρα, είδε την κόρη της, μίλησε στην κόρη της. Να, πώς ξέρω ότι πεθαμένοι και βλέπουνε και θυμώνται? Πώς αλλιώς? Ο νεαρός πατέρας που ανέφερα στην αρχή μου λέει,
έθαψε την κοπελίτσα του, πήγαινε, λέει, στο κημητήρι, δεν άφηνε το μικρό να μπει, γεννήθηκε, το μεγάλωσε το μικρό, έγινε 3 χρονών το μικρό. Πήγα στο κημητήρι, εδώ στη Θεσσαλονίκη, το άφηνα έξω από το κημητήρι και πήγαινε μέσα και έκλαιγα στον τάφο του κοριτσιού μου. Και μια μέρα γυρνάω έξω, είχε χαθεί ο μικρός. Αμάν, βάζει τις φωνές, πουθενά ο μικρός. Φωνάζει τον παπά, παπά αυτό και αυτό, έχασε τον μικρό. Έπεσε πανικός, ψάχνανε από εδώ και από εκεί που πήγε ο μικρός. Ψάχνοντας, ασυναίσθητα πήγανε στον τάφο της νεαρής μάνας. Και τι να δω, μου λέει, βρε Νίκονα, ο μικρός είχε ανέβει απάνω στο τάφο, κάποιον έβλεπε, κάποιον αγκάλιασε και φώναζε. «Μαμάκα μου, μαμάκα μου, μαμάκα μου». Και άρχισε να κλαίει. Ο μεγάλος πια άντρας. Του ζητώ συγγνώμη αν είναι εδώ αυτή τη στιγμή και με ακούει. Άρχισε να κλαίει και να φωνάζει. «Κορίτσι μου, εμένα με βλέπεις? Εμένα με βλέπεις?» 4ος τρόπος που μπορούμε να βοηθήσουμε τους κεκοιμημένους. Με ελεημοσύνες. Ούτε αυτό έχει λογική. Κάνε μια ελεημοσύνη για αυτό που πέθανε. Τι έχεις να χάσεις? Για τσιγάρα και για καλλιντικά χαλάμε περισσότερα. Αυτό σε μάρανε. Το 5 ευρώ που θα δώσεις στον παπά για τα κόλληβα ή η ελεημοσύνη που θα δώσεις για την ψυχή του κεκοιμημένου. Για το όνομα του Θεού. Δεν είναι ότι λυπόμαστε τα λεφτά. Ο εγωισμός μας κλωτσάει, που θέλουμε όλα να τα καταλαβαίνουμε. Έγινε ένα τροχαίο στον Πειραιά, σκοτώθηκε μια 19χρονη. Ο θείος της πήρε και μανία με το Θεό. Αν υπήρχε Θεός, δεν θα γινόταν αυτό. Πού είναι ο Θεός, γιατί να πεθάνει από τώρα, δεν πρόλαβε να ζήσει το κορίτσι. Μπορεί να ήταν ανήπαντρος, να μην είχε δικά του παιδιά. Πιο πολύ έκλαιγε ο θείος παρά οι γονείς της κοπέλας. Μια μέρα γυρνάει σπίτι του, περνάει από το κερασίνι, είχαν βγάλει ψάρια εκεί. Λέει ο ψαράς, πάρε πατριώτη, μόλις τα έβγαλε. Άσε με λιγίνος, δεν θέλω. Πάρε, κοίταξε τι ψάρια μεγάλα έβγαλα. Άσε με, δεν θέλω. Πάρε, πού θα βρεις τέτοια ψάρια πάλι. Οπότε τσαντισμένος ο θείος, για να ξεφορτωθεί το ψαρά, πήρε ένα μεγάλο ψάρι, πάει παραπέρα. Το δίνει σε μια φτωχή οικογένεια, βλέπω μέσα του, για την ψυχή της Κατερίνας. Πέρασε καμιά εβδομάδα, συναντάει έναν φίλο του. Γεια σου, τι κάνεις, καλά, τα είπανε, χωρίσανε. Τη στιγμή που χωρίζουνε, γυρνάει ο φίλος του και του λέει, «Α, πού είσαι? Ξέχασα να σου πω. Χθες βράδυ είδα στον ύπνο μου την ανιψιά σου την Κατερίνα και μου είπε, όταν είσαι εδώ, να σου πω ότι το έλαβε το ψάρι, το πήρε και σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Τι θα πει αυτό?» Δεν το έχει φωνάξει να το ακούσει κάποιος άλλος για να πεις ότι έφτασε στα αυτιά του φίλου του. Το σκέφτηκε. Θα το πάρω για την ψυχή της Κατερίνας. Έλαβε το ψάρι, μου είπε να σου πω έλαβε το ψάρι, τι? Και σε ευχαριστεί πάρα πολύ. Τι θα πει αυτό? Φυσικά, ισχύει αυτό που λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας, ότι ό,τι καλό θέλεις να κάνουν οι άλλοι για σένα μετά τον θάνατό σου, προσευχές, ελεημοσύνες και τα λοιπά, κάντα καλύτερα εσύ για σένα πριν τον θάνατό σου, πριν πεθάνεις. Είναι καλύτερα, λέει ο Άγιος, να πας εκεί και να μην δεθείς, παρά να πας δεμένος και να περιμένεις να σε λύσουν οι άλλοι από εδώ με τις προσευχές που θα κάνουνε και με τα κόλληβα που θα κάνουνε. Αυτά γνωρίζανε οι Άγιοι που προαναφέραμε και επιθυμούσανε τον θάνατο. Γνώρισαν το λόγο του Κυρίου, «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος, «Επιθυμώ να λύσε, θέλω να πεθάνω και συν Χριστώ είναι». Για να είμαι μαζί με τον Χριστό. Γι' αυτό έλεγε ένας άλλος φοβερός Άγιος, ο Άγιος Ισάκος Σύρος, «Κύριε, αξίωσόν με να μισήσω την ζωή μου, δια την ζωή την ενεσύ, για να ζήσω τη δική σου ζωή».
Γιατί ξέρουμε ότι αυτοί που λέμε θάνατος δεν είναι παρά ένα πέρασμα. Και όλοι ξέρουμε ότι η λέξη πέρασμα στα εβραϊκά είναι πάσχα. Περνάμε από αυτόν τον τρόπο που ζούμε τώρα, μέσα από το στόμιο του τάφου, στη ζωή. Λέει ένας δικός σας Άγιος εδώ, Θεσσαλονικιός, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ότι η εν Χριστώ ζωή είναι ένα δέντρο που έχει τις ρίζες και τον κορμό εδώ και τα κλαδιά και τους καρπούς εκεί. Μας το αποδεικνύουν οι Άγιοι. Γι' αυτό και ο διάολος που μισεί τη σωτηρία μας και μισεί τον Χριστό, μισεί τους Αγίους περισσότερο από τον Χριστό. Προσέξτε το. Γιατί? Γιατί ο Χριστός έζησε το καιρό εκείνου. Και αν θέλεις τον πιστεύεις, αν θέλεις δεν το πιστεύεις. Αν θέλεις μπορείς να πεις είναι όπως τον λένε, αλλά μπορεί να μην είναι και όπως τον λένε. Πού το ξέρω ότι είναι αλήθεια. Έζησε το καιρό εκείνο. Οι Άγιοι όμως ζουν τώρα το καιρό ετούτο. Και δεν μπορείς να τους αμφισβητήσεις. Τους βλέπεις και τους ζεις. Προσέξτε, κρατήστε την πίστη μας. Κρατήστε την ορθόδοξη πίστη μας. Μέχρι τώρα ο διάβολος χτύπαγε τους πιστούς. Τώρα χτυπάει την πίστη των πιστών. Ποτέ ο διάβολος δεν είχε στα χέρια του τόσα όπλα εναντίον των χριστιανών. Αλλά μην παραστέλνουμε τους μισοκακόμοιρους και τους αδικημένους. Ζούμε σε δύσκολα χρόνια και τέτοιες ανοησίες. Ποτέ ο διάβολος δεν είχε τόσα όπλα εναντίον των χριστιανών. Αλλά και ποτέ οι χριστιανοί δεν είχαν τόσα όπλα εναντίον του διαβόλου. Το ίντερνετ είναι ένα θησαυροφυλάκιο και ένα αποχωρητήριο. Από σένα εξαρτάται που θα πας. Να μπείτε και να ακούσετε ομιλίες. Τον πατέρα Αθανάσιο Λεμεσού, τον Σεβασμιότατο, τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο, που είχε κάνει ερμηνεία στην Αποκάλυψη αριστούργημα. Ποτέ δεν είχαμε τη δυνατότητα να μάθουμε τόσα πράγματα για να σωθούμε. Εμείς θα λέμε συνέχεια, Κύριε Σου Χριστέ, ελέησέ με και Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών. Αφήστε τον διάβολο να κάνει τη δουλειά του και εσείς θα κοιτάξετε να κάνετε τη δουλειά σας. Εμείς θα λέμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο, πού σου θάνατε το κέντρο, το κεντρί, πού σου άδει το νίκος, η νίκη σου, ανέστη Χριστός και πεπτώκας οι δαίμονες. Ανέστη Χριστός και εσύ διάολε καταβέβλησε. Αυτή την Ανάσταση εύχομαι να ζήσουμε όλοι στην πάση της Αγίας με όλους τους Αγίους. Εύχεστε με το καλό να γιορτάσουμε και το Άγιο Πάσχα. Και εδώ και εκεί πάνω όλοι μαζί.